Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Σκοπός της άσκησης είναι ο χειρισμός των PID των διεργασιών, ο χειρισμός των σημάτων, η υλοποίηση χρονομέτρων με σήματα, η ιεραρχία διεργασιών, ο συγχρονισμός διεργασιών με weight και τέλος, η ενασχόληση με συναρτήσεις όπως είναι η GetPID, η Kill, η weight, η Alarm και άλλες. Όσον αφορά τον χειρισμό των PID, κάθε διεργασία στο POSIX λειτουργικό σύστημα έχει έναν μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται PID, Process ID δηλαδή. Προκειμένου μια διεργασία να βρει τον αριθμό που της έχει ανατεθεί, θα πρέπει να καλέσει την κλίση συστήματος GetPID. Ο τύπος της μεταβλητής που επιστρέφεται κατά την κλίση της συνάρτησης GetPID είναι ο PID-T. Αν η διεργασία θέλει να μάθει τον αριθμό που έχει ανατεθεί στη γονική διεργασία της, τότε θα καλέσει την κλίση συστήματος GetPPID. Το πρώτο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε σε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο θα είναι γραμμένο σε γλώσσα C. Ονομάσαμε το αρχείο μας C1.C. Σε αυτό θα γίνεται κλίση των συναρτήσεων GetPID και GetPPID, ενώ θα εκτυπώνεται το μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη για το PID που έχει το ίδιο το εκτελέσιμο και το PID που έχει η γονική διεργασία. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι απαιτείται κλίση συγκεκριμένων συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις που θα κάνουμε include στο πρόγραμμά μας είναι η stdio.h, sys/types.h και unistd.h. Στην main του προγράμματός μας θα χρησιμοποιήσουμε δύο φορές τη συνάρτηση printf. Στην πρώτη θα δίνουμε το μήνυμα PID άνω κάτω τελεία επί της 100D, όπου το επί της 100D θα αντιστοιχεί στην συνάρτηση GetPID. Αντίστοιχα στην δεύτερη printf θα δίνουμε το μήνυμα PPID άνω κάτω τελεία επί της 100D και το επί της 100D θα εμφανίζει το GetPPID. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με την εντολή GCC, το όνομα του αρχείου μας, C1.C, παύλα O και το όνομα του εκτελέσιμου, εδώ C1. Για να τρέξουμε το πρόγραμμα βάζουμε /C1. Όπως βλέπουμε, το εκτελέσιμο έχει PID 50.741, ενώ η γονική διεργασία έχει PID 54.220. Τα σήματα είναι ποικίλες ειδοποιήσεις που στέλνει μία διεργασία σε μία άλλη για να την ειδοποιήσει για διάφορα σπουδαία γεγονότα. Διακόπτουν οτιδήποτε κάνει η διεργασία και την αναγκάζουν να τα χειριστεί άμεσα. Κάθε σήμα έχει έναν ακέραιο αριθμό και ένα συμβολικό όνομα. Μέσα στη διεργασία μπορούμε προαιρετικά να τοποθετήσουμε κώδικα χειρισμού σήματος. Διαφορετικά καλείται η προεπιλογή του λειτουργικού συστήματος. Μπορούμε να στείλουμε σήμα σε μια διεργασία, είτε με τον προγραμματιστικό τρόπο, δηλαδή με την κλίση της Kill, είτε με το βοηθητικό πρόγραμμα Kill, είτε από το πληκτρολόγιο για τα σήματα SIGINT με CTRL-C, SIGSTP με τα πλήκτρα CTRL-Z, SyncQuit με το CTRL/ και SyncInfo με τα πλήκτρα CTRL-T. Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο σήμα σε μία διεργασία, τότε θα χρησιμοποιήσουμε την κλίση συστήματος Kill. Η Kill απαιτεί δύο παραμέτρους, την PID τύπου PID-T και την SIG
τύπου INT. Η πρώτη παράμετρος αντιπροσωπεύει το PID της διεργασίας που στέλνεται το σήμα, ενώ η δεύτερη το όνομα του σήματος που στέλνουμε. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι τύπου INT. Πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα προγράμματα θα πρέπει να τοποθετούν στο exit code μία τιμή σχετική με το λόγο τερματισμού. Παραδοσιακά, αν η τιμή επιστροφής είναι 0, τότε αυτό υποδηλώνει μία επιτυχή ολοκλήρωση. Αν είναι διαφορετική του μηδενός, τότε σημαίνει μη φυσιολογικό τερματισμό. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα σε 2, το οποίο θα βασίζεται στο πρόγραμμα σε 1 που υλοποιήσαμε προηγουμένως. Αυτό, κατά τη στοιχεία, θα κάνει κλίση των συναρτήσεων GetPID και GetPPID και θα εκτυπώνει το μήνυμα που θα ενημερώνει το χρήστη με το PID του εκτελέσιμου καθώς και της γονικής διεργασίας. Η διαφορά με το σε 1 είναι ότι εδώ θα χρησιμοποιήσουμε σήματα. Για να γίνει η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να κάνουμε include άλλη μία βιβλιοθήκη, την signal.h. Έπειτα θα ορίσουμε μία μεταβλητή με όνομα myPID τύπου PIDT και θα δώσουμε σε αυτήν την τιμή που προκύπτει από την κλίση της συνάρτησης GetPID. Θα εκτυπώσουμε μήνυμα PID και PPID. Το μήνυμα του PID θα γίνει με τη χρήση της μεταβλητής, ενώ το PPID όπως ήταν προηγουμένως. Απαραίτητη είναι η χρήση της kill, ώστε να σταματήσει η διεργασία. Θα βάλουμε λοιπόν kill, το όνομα της μεταβλητής μας, myPID, sigstop, πριν ακριβώς από το return. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με GCC και τρέχουμε το εκτελέσιμο. Βλέπουμε ότι το εκτελέσιμο έχει PID 93.034, ενώ η γονική διεργασία έχει PID 90.587. Εάν εκτελέσουμε το πρόγραμμά μας περισσότερες από μία φορές, θα παρατηρήσουμε ότι πρώτα εμφανίζεται το μήνυμα που έχουμε γράψει και έπειτα η λέξη stopped. Πάντα όμως γίνεται πρώτα το stopped. Η εμφάνιση πρώτα του μηνύματος που έχουμε γράψει και μετά της λέξης stopped οφείλεται στην χρονοδρομολόγηση του λειτουργικού μας συστήματος. Για την υλοποίηση του τρίτου προγράμματος του φυλαδίου μας, αρχίζουμε κάνοντας include τις βιβλιοθήκες που χρειάζονται, δηλαδή τις stdio, systypes, unistd και signal.h. Στην main ορίζουμε τρεις μεταβλητές, την yot, την bool και την mypid. Έπειτα εκτυπώνουμε το PID και το PPID της διεργασίας μας, όπως έγινε και σε προηγούμενη άσκηση. Το πρόγραμμα εμφανίζει στο μήνυμα αν θέλει να χρησιμοποιήσει μία συνάρτηση χειρισμού σήματος, με τη χρήση μίας for η οποία δεν τερματίζει ποτέ και ενός switch case, αν ο χρήστης δώσει yes, τότε καλείται η συνάρτηση catch sig int. Αυτή ρυθμίζει ότι το σήμα sig int θα χειριστεί. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει end, δηλαδή no, τότε απλά το πρόγραμμα θα μπορεί να τερματιστεί ακόμα και με control c. Αν ο χρήστης δώσει έναν άλλο χαρακτήρα, τότε εμφανίζεται και πάλι το μήνυμα αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια συνάρτηση χειρισμού σήματος. Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει το yes, τότε για να τερματίσουμε το πρόγραμμά μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl-Z. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε παραδείγματα τόσο για το yes όσο και για το no. Ας δούμε τώρα μερικές συναρτήσεις. Η signal δέχεται δύο παραμέτρους, την insig και τη sigtfunc. Η πρώτη αντιπροσωπεύει το όνομα του σήματος που στέλνουμε, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην συνάρτηση χειρισμού του σήματος. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι τύπου sigt. Όσον αφορά τις συναρτήσεις alarm, sigprocmask και execl, η πρώτη επιστρέφει έναν μη προσημασμένο ακέραιο αριθμό. Η δεύτερη επιστρέφει μια ακέραια τιμή, 0 για επιτυχία και μείον 1 για αποτυχία. Τέλος, η execl επιστρέφει μια τιμή ακέραια,
ενώ δέχεται 2 έως νη παραμέτρους. Τέλος, το σήμα SIG Alarm τερματίζει μια διαδικασία. Στο πρόγραμμα C4 θα δημιουργήσουμε ένα Signal Handler για το σήμα Control C και ένα για το σήμα Control Slash. Το κυρίως πρόγραμμα καλεί 2 συναρτήσεις με τη χρήση της Signal, αυτή που αφορά τον χειρισμό του σήματος Control C και αυτή που αφορά τον χειρισμό του σήματος Control Slash. Επίσης, θα εκτελεί έναν αέναο βρόγχο με την Pause. Στα Include αρκεί να κάνουμε 3 Include, το STDIO, το UniSTD και το Signal. Μέσα σε κάθε συνάρτηση χειρισμού τοποθετήσαμε έναν κώδικα για να αποφευθεί το πρόβλημα συγχρόνων σημάτων. Αρχικά ορίσαμε ένα σύνολο σημάτων, όλα τοποθετούνται τα σήματα σε αυτό το σύνολο και καλείται η συνάρτηση με πρώτη παράμετρο την αντικατάσταση της μάσκας, ενώ με δεύτερη παράμετρο το σύνολο του προηγούμενου βήματος. Αφού ορίσουμε μία ακέραια μεταβλητή ώστε να είναι προσβάσιμη από κάθε συνάρτηση, δημιουργούμε 2 συναρτήσεις. Η πρώτη αφορά τον χειρισμό του σήματος Control Slash και θα εκτυπώνει την τιμή του μετρητή χωρίς να κάνει τίποτε άλλο. Η δεύτερη αφορά τον χειρισμό του σήματος Control C, θα αυξάνει το μετρητή κατά 1, θα ελέγχει αν ο αριθμός είναι ίσος με 4, αν είναι ίσος θα εκτυπώνει ένα άλλο μήνυμα και θα ζητεί από τον χρήστη να πληκτρολογήσει Yes για να γίνει διακοπή και έξοδος με τη χρήση της Exit, διαφορετικά θα ενεργοποιείται πάλι η συνάρτηση χειρισμού του Control C. Στην οθόνη σας βλέπετε εκτέλεση του προγράμματος. Όσον αφορά το πρόγραμμα C5, κάνουμε include 5 βιβλιοθήκες, την Signal, την UniSTD, την STDIO, την STDLib και την SysTypes. Έπειτα, δημιουργούμε μια συνάρτηση, τη Signal Proc, η οποία είναι μια συνάρτηση χειρισμού του σήματος SIG Alarm. Αυτή εκτελεί Exit 0. Στην Main, καλούμε τη συνάρτηση Signal Proc με τη χρήση του Signal. Σε έναν αέναο βρόγχο, ερωτάται ο χρήστης αν επιθυμεί να δει το PID της διεργασίας. Αν επιλέξει Yes, τότε απενεργοποιείται το χρονόμετρο και εκτυπώνεται το PID της διεργασίας και τερματίζει το πρόγραμμα. Αν πατήσει End, τότε θα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά εμφανίζεται πρώτα ο αριθμός των δευτερολέπτων που έχουν απομείνει στο χρονόμετρο και απενεργοποιείται το χρονόμετρο. Αν ο χρήστης επιλέξει οποιοδήποτε άλλο χρήστο, τότε το alarm τίθεται πάλι σε 10 και εκτυπώνεται ξανά η ερώτηση. Ο λόγος που απενεργοποιούμε το χρονόμετρο είναι γιατί αν δεν το απενεργοποιήσουμε, τότε το πρόγραμμά μας θα τερματίσει. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και με τους 3 τρόπους, δηλαδή δίνοντας ο χρήστης αρχικά Yes, No ή κάποιο άλλο στοιχείο. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου θα δημιουργήσουμε το πρόγραμμα σε X.se, το οποίο θα εκτελεί τη fork. Αν δώσουμε την εντολή child/pid isome fork, τότε στη γονική διεργασία η μεταβλητή child/pid θα έχει την τιμή PID του παιδιού και θα είναι μεγαλύτερη από 0, ενώ στη θυγατρική διεργασία η μεταβλητή child/pid θα έχει τιμή 0. Έτσι, αμέσως μετά από την κλίση της fork συνήθως, τοποθετείται ένας έλεγχος if για το αν είναι 0, που σημαίνει ότι ο κωδικός εκείνος θα εκτελεστεί μόνο από τη θυγατρική διεργασία, ή για το αν είναι διαφορετικό από 0, που σημαίνει ότι εκείνος ο κώδικας θα εκτελεστεί μόνο από τη γονική διεργασία. Έτσι, μέσα στο πρόγραμμά μας θα κάνουμε έναν έλεγχο. Αν το child PID είναι μεγαλύτερο του 0, τότε θα εμφανίζει hello from child. Διαφορετικά, δηλαδή αν το child PID είναι ίσο με 0, τότε θα εμφανίζει Hello from parent. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας. Λειτουργεί σωστά. Συνεχίζουμε την επίλυση του εργαστηριακού φυλαδίου με το C7. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο θα δημιουργεί μια θυγατρική διεργασία και θα αναφέρει είμαι η θυγατρική διεργασία με PID Χ, ενώ η γονική διεργασία μου είναι η Ψ, η οποία στη συνέχεια θα δημιουργεί μια άλλη θυγατρική που θα εκτυπώνει το ίδιο μήνυμα. Η αρχική διεργασία μόλις δημιουργήσει τη θυγατρική διεργασία θα εκτυπώνει το μήνυμα.
Είμαι ο πατέρας με PID Χ, ενώ η θυγατρική μου διεργασία είναι η ψή. Ο τρόπος που θα εργαστούμε είναι ο εξής. Θα δώσουμε child ίσον με fork. Αν λοιπόν το child είναι ίσο με 0, τότε θα εμφανίζουμε η μη θυγατρική διεργασία με PID Χ, ενώ η γονική διεργασία μου είναι η ψή. Έπειτα, θα δημιουργήσουμε μια μεταβλητή, για παράδειγμα mum, η οποία θα αντιστοιχεί στην θυγατρική διεργασία που έχουμε αυτή τη στιγμή και θα την κάνουμε ίση με fork. Εάν αυτή η μεταβλητή ισούται με 0, τότε θα εμφανίζεται το «Είμαι ο πατέρας» με PID Χ, ενώ η θυγατρική μου διεργασία είναι η ψή. Αυτή τη φορά η ψή θα είναι η προηγούμενη θυγατρική εργασία μας. Όσον αφορά την άσκηση 8, δημιουργούμε ένα πρόγραμμα πάλι σε γλώσσα C. Αυτό δημιουργεί δύο διεργασίες που περιμένουν κάποιο τυχαίο χρόνο από 3 έως 12 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώνεται κάθε διεργασία, αναφέρει ποια διεργασία ολοκληρώθηκε. Ξεκινάμε εκτελώντας δύο fork. Ελέγχεται για κάθε μία από αυτές ο κωδικός επιστροφής κατά πόσον έχει δημιουργηθεί με επιτυχία η διεργασία. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι και τα δύο fork έχουν γίνει με επιτυχία, δηλαδή εάν το AX και το AX στο πρόγραμμά μας είναι διάφορα του μηδενός, τότε γίνεται κλήση του wait status, όπου το status έχει δηλωθεί ως int και τοποθετείται ο κώδικας επιστροφής της κάθε διατρικής εργασίας. Αν πρόκειται λοιπόν για την πρώτη διεργασία, τότε εμφανίζεται μήνυμα ότι είναι η πρώτη διεργασία, και διαφορετικά, εάν πρόκειται για τη δεύτερη διεργασία, εμφανίζεται μήνυμα ότι είναι η δεύτερη διεργασία. Έπειτα, πάλι το πρόγραμμα κάνει κλήση της wait status. Αμέσως μετά υπάρχει μια δομή if που ελέγχει κατά πόσο η διεργασία που ενεργοποίησε το wait ήταν η πρώτη ή η δεύτερη και εκτυπώνεται το σωστό μήνυμα. Η κάθε διεργασία καλεί μια random συνάρτηση, ενώ ακολουθεί πράξη mod 10-3 προκειμένου να γίνεται έλεγχος για τα δευτερόλεπτα αν είναι 3 έως 12. Το τελευταίο πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε είναι το πρόγραμμα C9. Η πρώτη θυγατρική εργασία ανοίγει ένα αρχείο. Εμείς το αρχείο μας το ονομάσαμε My Super Hot Fire. Ανοίγει λοιπόν το αρχείο με την εντολή Open και γράφει σε αυτό με την εντολή Write. Στο τέλος, κλείνει το αρχείο και τερματίζει. Η δεύτερη θυγατρική εργασία εκτελεί μία εντολή exec με παράμετρο παύλα F για να ακολουθεί τα δεδομένα του αρχείου. Αυτή η διεργασία δεν τερματίζει, γιατί το F δεν τερματίζει. Μόλις τερματίσει η πρώτη θυγατρική διεργασία, θα ενημερώνει τη γονική και θα στέλνει το μήνυμα SIGKILL στο PID της δεύτερης διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη διεργασία θα σκοτώνεται, θα τερματίζεται. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 7ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.